Καταρχήν, η τοποθέτηση εκπροσώπου της Νέας Δημοκρατίας, η οποία αναπαράγει πάνω κάτω την επιχειρηματολογία που παρουσίασε και στη Βουλή προχθές ο κύριος Βρούτσης, είναι μια κοινική και προκλητική ομολογία ότι ανάπτυξη χωρίς ρύθμιση εργασιακών δικαιωμάτων, χωρίς χτύπημα του πυρήνα των εργασιακών δικαιωμάτων, δεν μπορεί να υπάρξει. Και αυτό, κατά τη γνώμη μας, είναι ένα συμπέρασμα που πρέπει να το κρατήσουν οι εργαζόμενοι, ο λαός. Είναι ένα κίνητρο να βάλουν μπροστά αυτό που τους λέει και το Κομμουνιστικό Κόμμα, ότι σήμερα επήγει η οργάνωση του αγώνα, όχι μόνο απέναντι στα νέα μέτρα, στην αντιλαϊκή κλιμάκωση που φέρνει τη Νέα Δημοκρατία, αλλά στο σύνολο αυτής της πολιτικής που υπηρετεί μια ανάπτυξη εχθρική στα λαϊκά συμφέροντα, εχθρική στα εργατικά δικαιώματα και την οποία με πολύ μεγάλη συνέπεια υπηρέτησε προηγούμενα και ο ΣΥΡΙΖΑ. Η γνώμη δική μας είναι ότι η Νέα Δημοκρατία δεν θα μπορούσε με τέτοια ευκολία και με τέτοια άνεση να προπαγανδίζει σήμερα την κλιμάκωση της αντιλαϊκής πολιτικής αν δεν είχε προηγηθεί μια τετραετία κατά την οποία συκοφαντήθηκαν ιδέες και αξίες της αριστεράς, κατά την οποία θεωρήθηκε δικαιωμένη η πολιτική των μνημονίων από την πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ, κατά την οποία σε πολύ μεγάλο βαθμό περάσανε μέτρα τα οποία το κεφάλαιο ήθελε πάρα πολλά χρόνια. Θυμίζω εδώ, επειδή στη συζήτησή μας μπήκε και ο ΣΕΒ, ότι μία από τις τελευταίες τοποθετήσεις του Προέδρου του ΣΕΒ ήταν ότι είμαστε ευχαριστημένοι από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ που πέρασε περίπου το 60% των αξιώσεών μας. Η γνώμη μας είναι ότι τώρα το υπόλοιπο 40% έρχεται πάνω σε αυτό το έδαφος να το συνεχίσει η Νέα Δημοκρατία. Από αυτή την άποψη, θεωρούμε επιβεβαιώνεται αυτό που και προεκλογικά έλεγε το Κομμουνιστικό Κόμμα, ότι ο λαός πρέπει να αναδειχθεί πρωταγωνιστής μιας ισχυρής, ρωμαλαίας, μαχητικής αντιπολίτευσης με το Κομμουνιστικό Κόμμα στο πλευρό του, το οποίο, όπως είπα, δεν θα βάζει απέναντί του μόνο τα επιμέρους μέτρα που ετοιμάζεται να φέρει τώρα η Νέα Δημοκρατία, αλλά το σύνολο μιας πολιτικής που υπηρετεί αυτήν την ανάπτυξη για το κεφάλαιο και την οποία την υπηρετούν όλα τα κόμματα που βρεθήκαν μέχρι τώρα στην κυβέρνηση. Να κάνω ένα σχόλιο σε αυτά που έλεγε προηγουμένως ο κ. Βαρτσόπουλος, ότι για να έχει ο Κοσμάκης λεφτά στην τσέπη του, και ελπίζω το Κοσμάκης να μην είναι υποτιμητικό, γιατί μετά από τέτοιους ύμνους στους βιομήχανους, μπορεί κάποιος εύκολα να υπονοήσει ότι. Με επιτρέψετε να πω κάτι. Είναι λίγο θα τελειώσει. Με επιτρέψετε να πω κάτι. Μισό λεπτό να ολοκληρώσω. Ναι, ναι, αλλά μισό λεπτό να ολοκληρώσω. Με προσβάλλετε, γι' αυτό το λέω. Λέω, όχι, λοιπόν, να πει για το Κοσμάκη, επειδή είναι προσωπικό το θέμα. Θα πει μετά. Ο Κοσμάκη, πρώτα απ' όλα εννοώ τον εαυτό μου. Εντάξει. Έτσι, συνοηθήκαμε. Λέω λοιπόν ότι για να μπορεί ο Κοσμάκης να έχει λεφτά στη τσέπη του, πρέπει να έχει μόνιμη και σταθερή δουλειά, πρέπει να έχει ικανοποιητικούς μισθούς, πρέπει να αισθάνεται ασφάλεια, να μην αισθάνεται ότι ανά πάσα στιγμή μπορεί να τον απολύσει ο εργοδότης του για οποιοδήποτε λόγο προκειμένου να ενισχύει τα κέρδη του. Πρέπει να αισθάνεται ότι δεν φοροαφεμάσεται από το κράτος, ότι δεν τον πλακώνουν φόροι, δεν τον πλακώνουν τα χρέη και τα δάνεια τα οποία η συντριπτική πλειοψηφία του κόσμου χρωστάει σήμερα στις τράπεζες και στο δημόσιο. Άρα λοιπόν, αυτό που γίνεται σήμερα είναι το εντελώς αντίθετο. Συνεχίζοντας μια πολιτική και παίρνοντας τη σκυτάλη από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, αυτό που βλέπουμε είναι η συνέχιση μιας πολιτικής που υπηρετεί την ανάπτυξη για το κεφάλαιο, που σημαίνει για τα κέρδη του κεφαλαίου, και αυτά είναι ασύμβατα με τα δικαιώματα των εργαζομένων. Δηλαδή, αυτό δεν συνεχίζεται. Να γίνουν ή να συνεχιστούν ή να βελτιωθούν οι ρυθμίσεις, οι 120 δόσεις, όλα αυτά. Ναι. Ξέρετε, όλα αυτά είναι μέτρα τα οποία δεν αλλάζουν τον πυρήνα της σημερινής πολιτικής. Κοιτάξτε να δείτε ένα στοιχείο. Τα στοιχεία από την ίδια την υπηρεσία, τις κρατικές υπηρεσίες, δείχνουν ότι κάθε μήνα αυξάνουν αυτοί οι οποίοι αδυνατούν να πληρώσουν τα χρέη τους. Που σημαίνει δηλαδή ότι η φορολογία συνεχίζει ένα πολύ μεγάλο τμήμα του λαού να το δυσκολεύει ακόμα περισσότερο να ανταποκριθεί στα χρέη του. Αυτό σημαίνει ότι όλες αυτές οι ρυθμίσεις που παίρνονται σήμερα, είτε είναι 120 δόσεις, είτε είναι αυτή η οριακή μείωση του έμφυα κτλ., δεν αλλάζει την κατάσταση στην οποία βρίσκεται σήμερα η συντριπτική πλειοψηφία των λαϊκών οικογενειών. Δεν δίνει όμως μια ανάσα. Μια ανάσα δίνει στο βαθμό που θα δινόταν, μάλλον μια ανάσα, στο βαθμό που θα υπήρχε μια προοπτική να μην δημιουργούνται καινούργια χρέη, να μπορεί να πάρει πραγματική ανακούφιση η λαϊκή οικογένεια. Ανάσα, αν θέλετε, θα μπορούσε να πάρει ο λαός, αν η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ κάνανε δεχτές στη Βουλή τις τροπολογίες που κατά κόρον έχει καταθέσει το Κομμουνιστικό Κόμμα και περιέχουν ουσιαστικά μέτρα ανακούφισης του λαού από τη φορολογία και από τα χρέη. Αυτές όμως οι τροπολογίες δεν μπαίνουν καν για συζήτηση από τα δύο κόμματα, ούτε από το ΣΥΡΙΖΑ πριν, ούτε από τη Νέα Δημοκρατία σήμερα, ακριβώς γιατί είναι μέτρα τα οποία είναι εντάντια στην πολιτική που υπηρετούν, στην πολιτική την υπηρέτηση των κερδών του κεφαλαίου. Αυτός είναι ο λόγος που απορρίπτουν οι τροπολογίες, αυτός είναι ο λόγος που δεν παίρνονται και ουσιαστικά μέτρα ανακούφισης του λαού από τα χρέη στις τράπεζες και στο κράτος. Κύριε Κορμόλη, τι λέει το ΚΚΕ για τους ελεκτικούς μηχανισμούς και στα εργασιακά και στην φοροδιαφυγή?
Κοιτάξτε να δείτε, τουλάχιστον για τα εργασιακά, αυτό που έχει αποδειχθεί και μέχρι σήμερα και το δείχνουν διάφορα περιστατικά που έχουν γίνει ανά την Ελλάδα, είναι ότι ένα το κρατούμενο, η αδυναμία τους να ελέγξουν ουσιαστικά ακόμη και τη στοιχειώδη τήρηση της εργατικής νομοθεσίας, λόγω του ότι δεν υπάρχει προσωπικό, δεν υπάρχουν μέσα, και ένα δεύτερο ότι στην πραγματικότητα η εργατική νομοθεσία σήμερα είναι βαθιά αντεργατική. Άρα λοιπόν αυτό το οποίο χρειάζεται είναι αυτό που λέμε εμείς, αντιστάσεις στους χώρους δουλειάς, οργάνωσης κτλ. Και θέλω σε αυτό το σημείο να πω μια κουβέντα για την καινούργια αντιαπεργιακή διάταξη που ετοιμάζεται να φέρει η Νέα Δημοκρατία. Πρέπει πραγματικά να σημάνει συναγερμό στους εργαζόμενους. Είναι μια διάταξη η οποία συμπληρώνει τον προηγούμενο νόμο Αχτσιόγλου για τον τρόπο λήψης απόφασης για απεργία. Είναι στην πραγματικότητα μια διάταξη η οποία θέλει να βάλει πάγο προληπτικά στο δικαίωμα των εργαζόμενων να αποφασίζουν απεργίες. Είναι προσχηματικά αυτά τα οποία λέγονται, ότι είναι διατάξεις που θέλουν να ενισχύσουν τη δημοκρατία και τη συμμετοχή των εργαζομένων. Δεν έχουν καμία τέτοια πρόθεση, ούτε η Νέα Δημοκρατία, ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ προηγουμένως, να ενισχύσουν. Καλά, ότι εγκυρίζονται απεργίες με 10% των εργαζομένων, δεν πιστεύω να διαφωνείτε. Να σας πω κάτι. Η συμμετοχή και ο εκδημοκρατισμός των συνδικάτων ή η δημοκρατία στα συνδικάτα είναι πρώτα και κύρια υπόθεση των ίδιων των εργαζομένων και του συνδικαλιστικού κινήματος. Δεν είναι υπόθεση καμιάς κυβέρνησης, η οποία με τέτοιες διατάξεις το μόνο που κάνει είναι να βάζει επιπλέον εμπόδια στον τρόπο που κηρύσσονται οι απεργίες. Και επειδή πολλά ακούσαμε και πολλά λέγονται, πριν από μερικούς μήνες είχαμε το συνέδριο της ΓΕΣΕΕ, όπου με παρέμβαση αυτών των ίδιων κομμάτων, του κόμματος που κυβερνάει σήμερα, του ΚΙΝΑΛ και του ΣΥΡΙΖΑ, οι συνδικαλιστές τους επιδόθηκαν σε ένα όργιο νοθείας και νόθευσης πραγματικά της βούλης των εργαζόμενων για να λιώσουν ακριβώς τους συσχετισμούς. Και ερχόμαστε σήμερα να μιλάμε για πρόνοια, για πώς το λένε, για έγνοια για το συνδικαλιστικό κίνημα. Είναι υποκρισία, πρέπει να σημάνει συναγερμός πραγματικά στους χώρους δουλειάς. Μια τέτοια διάταξη δεν πρέπει να περάσει.